και πάλι αγαπητοί μου, έχοντες νοερός προοφθαλμών το Πανάγιον σκήνομα της Θεοτόκου, ερχόμεθα να της προσφέρομαι τους χαιρετισμούς, τα εγκόμια και τους επένους της Εκκλησίας. Έρχεται ο Ιερός Υμνογράφος να της είπει: «Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων», δηλαδή «Χαίρε εσύ που είσαι το όπλον δια του οποίου αμυνόμεθα κατά των αοράτων εχθρών». Και αόρατοι εχθροί είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Θα δούμε πρώτα γιατί ο διάβολος είναι εχθρός του ανθρώπου και μετά πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται, αφού αναφερόμεθα εις το πρόσωπο το δικό της. Ο διάβολος εμφανίστηκε στους πρωτοπλάστους σαν φίλος και ενδιαφερόμενος για αυτούς. Τάχα, γιατί να είναι η αδικημένη του Θεού, που ζηλότυπα τάχα κρατούσε τη θεότητα και δεν την επέτρεπε να την έχουν και οι άνθρωποι. Σας το υπελέγει ο Θεός, για να μην γίνετε θεοί. Ότι ζηλοτύπος κρατάει για τον εαυτό του τη θεότητα. Και δυστυχώς επίστησαν στα λόγια αυτά του διαβόλου οι άνθρωποι, οι πρωτόπλαστοι. Και μίλησε σε αυτούς ακριβώς αντίθετα από ό,τι είχε πει ο Θεός. Διότι ο Θεός είχε πει, είχε προειδοποιήσει: «Ενήμερα φάγεστε εκ του καρπού, θανάτο αποθανείστε». Θα πεθάνετε με θάνατον. Ο διάβολος λέγει ότι όχι, δεν θα πεθάνετε με θάνατον, αλλά θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε εσείς σαν θεοί. Για σκεφτείτε τι πλάνη, τι απάτη. Γι' αυτό και ο διάβολος ονομάζεται. Δηλαδή διαβάλλει το Θεό εις τους πρωτοπλάστους. Και επειδή από φθόνο κινήθηκε ο διάβολος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας απεκάλυψε ότι ο διάβολος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής. Από την αρχή δηλαδή που οι άνθρωποι εμφανίστηκαν εις το προσκήνιο της δημιουργίας, ο διάβολος έναντί των είναι ανθρωποκτόνος. Δηλαδή να σκοτώσει τον άνθρωπο και σωματικά αλλά και πνευματικά. Και εν τη αληθεία ουκέστηκε. Δεν στάθηκε στην αλήθεια ο διάβολος. Ότι ουκέ στην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί ότι η ψεύστης εστίν και ο πατήρ αυτού. Δηλαδή ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Αυτά μας αποκαλύπτει ο Κύριος για το διάβολο. Αληθινός λοιπόν εχθρός του ανθρώπου είναι κυριότατα ο διάβολος και όχι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δευτερευόντως μπορεί να σταθούν εχθροί μας, απλώς αποτελούν όργανα και χρησιμοποιούνται έτσι από τον διάβολο. Και όταν οι αμαρτωλοί άνθρωποι φύγουν, αυτό να το προσέξουμε, από τη ζωή αυτή, παρότι με τις συμβουλές του διαβόλου στάθηκαν αμαρτωλοί, επιπλέον τώρα γίνεται και κατήγορός των εις τον Θεόν. Προσέξατε το. Από όπου δε φτάνει, όπου δε φτάνει ο διάβολος, δεν διστάζει ακόμη και να χρησιμοποιεί τη συκοφαντία εις βάρος των ανθρώπων. Δηλαδή θα μου πείτε, να τη γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσα: Άρτη εγένετο
η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Τι λέγει? Ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτών, αυτός που κατηγορεί και τους χριστιανούς βεβαίως, τους πάντας, ναι, ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Αυτό το ημέρας και νυχτός εκφράζει το παντοτινό, όχι βεβαίως ότι φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν έχουμε την ημέρα και τη νύχτα, ότι δηλαδή πάντοτε ο διάβολος μας κατηγορεί, και βέβαια όχι μόνο κατηγορεί αλλά και συκοφαντεί. Συγκεκριμένα γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, κάτι που το καταχωρεί μάλιστα και ο μακαριστός Τρεμπέλας στη δογματική του, ότι κάποιος γέροντας της ερήμου, όταν πέθαινε, τον άκουσαν να διαλέγεται με κάποιον άγνωστον και να λέει: «Ναι, έκαμα, το έκαμα αυτό, αλλά διέθεσα τόση άσκηση για τη συγχώρησή μου, και αφού βέβαια μετανόησα», ή «Όχι, ποτέ δεν το έκανα αυτό και ψεύδεστε». Με ποιον μιλούσε αυτός ο γέροντας? Προφανώς, αγαπητοί μου, με τους δαίμονες, ώστε και μετά την έξοδό μας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο διάβολος μας κατηγορεί και μας συκοφαντεί, και εκείνα που κάναμε και εκείνα που δεν κάναμε, όπως ακριβώς, αν θέλετε να πάρουμε μία εικόνα, κατηγορεί τον Ιώβ ενώπιον του Θεού ο διάβολος. Α, λέει, σε λατρεύει, λέει στον Θεό, σε λατρεύει γιατί του έδωσες πολλά αγαθά. Όχι, λέει ο Θεός. Και να μην του έδινα αγαθά, πάλι ο Ιώβ, γιατί είναι δίκαιος, είναι άγιος, θα με λάτρευε. Όχι, λέει. Δοκίμασε να δεις, δώσ' του μία πληγή και θα δεις αν θα σε λατρεύει ή δεν θα σε λατρεύει. Και έχουμε αυτές τις δύο, αγαπητοί μου, φάσεις πειρασμού. Η πρώτη έχασε τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του, και η δεύτερη φάση ήταν ότι ελεπρώθη. Όμως ο Ιώβ είναι υπαρκτόν όνομα, ο Ιώβ είναι ιστορικό όνομα, ο Ιώβ δεν είναι απλώς ένα παράδειγμα. Τότε ενικήθη ο διάβολος, πραγματικά ενικήθη, του λέει ο Θεός: «Είδες την τελεπορία αυτή? Βεβαίως ο διάβολος του την έδωσε. Είδες, ευλασφήμισε», κάτι που και η γυναίκα του ακόμη έλεγε, άντε λέγει βλασφήμα των Θεών, να ησυχάσουμε, και εσύ να πεθάνεις και εγώ να μην ξημερώνομαι στα σπίτια ως φιλοξενουμένη και ταλαιπωρούμε τόσο πολύ. Ώστε λοιπόν εδώ βλέπει κανένας ότι ο διάβολος δεν αγαπάει τον άνθρωπο, γι' αυτό φρόντισε να μας κλέψει τον παράδεισο και να μας εξώσει από αυτόν. Και το ανθρώπινο γένος το κατατύραγει με την αμαρτία και την αποστασία, και δεν το αντιλαμβανόμεθα. Και αν θέλετε, ο σκοπός της αναφοράς αυτών των θεμάτων είναι ακριβώς να αντιληφθούμε την απάτη του, την πλάνη του. Είμαστε λοιπόν δυστυχώς δέσμοι του σατανά. Δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον Χριστόν με μύρια φόβητρα που μας προβάλλει. Α, αγαπητοί μου, αυτή είναι η νηστεία. Τι ήταν αυτή η νηστεία? 15 μέρες. Βγάλτε Σαββατοκύριακα, βγάλτε την μεταμόρφωση που τρώμε ψάρι και τα λοιπά. Ξέρετε πόσοι φοβήθηκαν ότι κάτι θα πάθουν αν αρρωστήσουν? Κάτι εγκυμονούσες, ξέρω εγώ, λέει, τι να φάω, διότι
Αχ, λέω, δεν είσαι στην κατοχή να δεις αν είχες να φας τίποτα ή όχι. Πόσες μέρες είναι. Και τι θα πάθει το έμβριό σου εάν υποτεθεί ότι αυτές τις λίγες ελάχιστες μέρες δεν φας γάλα. Αυτά είναι τα φόβητρα που μας προβάλλει ο διάβολος. Ότι μη σηκωθείς πρωί να πας στην εκκλησία, γιατί μη σηκώσεις τα παιδιά σου να πάνε στην εκκλησία, γιατί θα δυνατήσουνε, θα τούτο, θα εκείνο. Αυτά είναι, ξαναλέγω, τα φόβητρα που μας προκαλεί ο διάβολος. Ακόμη, με τη δική του ενέργεια, νοθεύει το Ευαγγέλιο, γιατί γνωρίζει ότι ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο δεν σώζει. Το υπογραμμίζω αυτό. Και πολλές φορές, αντί να πάρουμε εξ αντικειμένου το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Θεός, κατασκευάζουμε εμείς ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Μας οδηγεί ο διάβολος σε αυτό το σημείο. Αλλά όταν, αδελφέ μου, με το μυαλό σου κατασκευάσεις ένα Ευαγγέλιο όπως το κρίνεις στα μέτρα τα δικά σου, δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι νοθευμένο Ευαγγέλιο και πιστεύεις και ελπίζεις ότι θα σωθείς. Ακούτε, σου πετάνε οι άλλοι και σου λένε αγάπη, λέει, να έχουμε και όλα τα άλλα περιτεύουνε. Α, έτσι, όλα τα άλλα περιτεύουνε. Τα πάντα μετέρχεται ωστόσο ο διάβολος για να ματαιώσει τη σωτηρία μας. Γι' αυτό είναι αόρατος μεν, αλλά προαιώνιος εχθρός μας. Άνθρωποι που έχουν νουν Θεού, νουν Χριστού, βλέπουν τις ενέργειες του σατανά, τις βλέπουν και λέει κανείς, λέει ένας τέτοιος άνθρωπος, σε βλέπω σατανά, βλέπω πως κινείσαι για να με τουμπάρεις. Ναι, ναι, οι έχοντες νουν Χριστού. Ελπίζω να κατανοήθηκε ότι ο διάβολος είναι εχθρός μας. Και τώρα έρχεται η παρουσία της Θεοτόκου να σταθεί για μας ένα φοβερό, με την έννοια ότι προκαλεί φόβον, ένα φοβερό αμυντήριον κατά των δαιμόνων. Γιατί αναφέρεται, θα μου πείτε, αμυντήριον και όχι τρόπον εξαφανίσεως των δαιμόνων. Γιατί να μην εξαφανίσει τους δαίμονες η Θεοτόκος, αλλά να στέκεται μόνο αμυντήριον. Ο Χριστός είπε στην αρχιερατική του προσευχή, ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς. Ερωτώ θα πει παρακαλώ, προς τον Πατέρα αποτείνεται. Δεν σε παρακαλάω, λέει, Πατέρα μου, να πάρεις από τον κόσμο τους μαθητάς μου ή να άρεις αυτούς, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Είναι στον Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο. Σε παρακαλώ τούτο, να τους φυλάξεις, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο. Ξέρετε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι λένε γιατί ο Θεός δεν καταργεί τον διάβολο και υποκείμεθα όλοι στους πειρασμούς. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος οδηγήθηκε εις την έρημον για να πειραστεί, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Θα σας εκπλήξει αν σας πω, γιατί θα το ξέρετε, αλλά ίσως να μην το έχετε προσέξει. Ξέρετε ποιος οδήγησε εις την έρημο τον Ιησού που έμεινε 40 ημέρες για να πειραστεί από τον διάβολο? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τον Ιησού εις την έρημο για να δοκιμαστεί από τον διάβολο, αλλά και να τον νικήσει. Μια μικρή παρένθεση. Και οι πατέρες της ερήμου, εννοείται της ερήμου κυρίως της αφρικανικής ερήμου, επήγαιναν εκεί για να πολεμήσουν, να βρουν και να πολεμήσουν τον διάβολο. Κλείνω την παρένθεση, δεν θέλω να σας πω πιο πολλά. Σοβαρά, ναι, δεν καταργείται ο διάβολος. Θα κριθεί βέβαια εν ημέρα κρίσεως και θα ρηχθεί εις την λίμνη του πυρός, εις την αιωνία κόλαση. Τώρα όμως δεν έρεται ο διάβολος. Εάν αυτός ο Κύριος Ιησούς εδέχθη τους πειρασμούς από τον διάβολο, πόσο περισσότερο, και τους ενίξε βεβαίως, πόσο περισσότερο εμείς θα πρέπει να πολεμήσουμε τον διάβολο. Οι δαίμονες μένουν και περιμένουν βέβαια πάντοτε την τελική κρίση. Το ξέρουν.
Τι είπαν διαστόματος Γεργεσίνου, ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Ξέρουμε ότι θα υποστούμε κρίση. Εμείς πρέπει να αμυνθούμε αυτούς τους μηχανισμούς, θα λέγαμε, των δαιμόνων. Ο διάβολος λέγεται ο αρχηγός των δαίμονες, είναι οι λεγόμενοι άγγελοι του, δηλαδή οι πονηροί άγγελοι, οι μαύροι άγγελοι. Γιατί λέγονται μαύροι, στερούνται του ακτίστου φωτός που έχουν οι άλλοι άγγελοι και το οποίο βέβαια και αυτοί είχαν, αλλά εκπεσόντες απόλυσαν, το έχασαν. Έτσι λοιπόν πρέπει να αμυνθούμε εναντίον των μεθοδιών του διαβόλου. Ναι, ναι. Και πρώτιστα, να πούμε 2-3 σημεία, πώς θα αμυνθούμε, έχοντας την Κυρία Θεοτόκον βοηθό μας αυτό. Λάβαμε νουν Χριστού. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Για να διακρίνουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του. Λέει, εμείς έχουμε νουν Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, και γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Αδελφέ μου, έχεις νουν Χριστού, που σου το δίνει αυτό σου δίνει αυτόν τον νουν του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιον. Μπορείς να διακρίνεις τις κινήσεις του διαβόλου. Αυτό είναι το πρώτο και πάρα πολύ σπουδαίο. Σε καλούν κάπου. Σου λένε και σου αναθέτουν μια δουλειά, ένα κάτι. Μπορείς να διακρίνεις ότι εκεί υπάρχει η παγίδα του διαβόλου. Ακούμε, λάβαμε ακόμη όλα τα αγιαστικά μυστήρια που αμυνόμεθα αποτελεσματικά την εξομολόγηση. Το βάπτισμα. Ξέρετε, αλήθεια, στο βάπτισμα. Ζητούμε να απελαθεί ο διάβολος από εκείνον τον άνθρωπο ή τον ήπιο που σήμερα έχουμε τον ήπιο βαπτισμό, να απελαθεί ο διάβολος από το παιδάκι αυτό που βαπτίζομαι. Λάβαμε ακόμη το χάραγμα. Ποιο χάραγμα? Την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ότι ελάβαμε το χρίσμα της γνώσεως του Θεού, το λέει στις επιστολές του. Δεν έχουμε ανάγκη, λέει, έχουμε το χρίσμα του Θεού που μπορούμε με τον τρόπο αυτόν να διακρίνουμε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά εδώ ο Ιερός Ημνογράφος αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι το όπλο με το οποίο αμυνόμεθα. Γι' αυτό στην ωερά προσευχή λέμε, αποτινόμενοι στον Χριστόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν λέμε Ιέ και Λόγια του Θεού για συντομία, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τώρα λέμε, Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Όπως κάνουμε ευχήν προς τον Χριστόν, έτσι κάνουμε ευχήν και προς την Θεοτόκον. Σας έχει προβληματίσει η περίπτωση ότι κάνουμε ευχή στο κομποσχήνι μας? Κάνουμε ευχή και προς την Θεοτόκον? Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο Χριστός σώζει, αλλά και η Θεοτόκος, εν τούτης και η υπεραγία Θεοτόκος σώζει. Δεν το δέχονται αυτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Οι Προτεστάντες και όλοι αυτοί, δεν μας ενδιαφέρει. Και σώζει και ηθικά και οντολογικά. Και ηθικά και οντολογικά. Όπως τρέμουν οι δαίμονες των Χριστών, έτσι τρέμουν και την υπεραγία Θεοτόκων οι δαίμονες. Εκείνη που έφερε εν πάση μυστικότητη, πόσα θα είχαν από πάνω στο εν πάση μυστικότητη, αλλά ο χρόνος τρέχει, των Χριστών. Έψαχνε, λέει, ο διάβολος, μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, τα σπαρθένους, γιατί είχε γραφεί. Πού υπόθηκε, πού, στον Παράδεισο, ότι εκείνον που θα γεννήσει παρθένος, είπε ο Θεός, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ποια μπορεί να είναι αυτή η παρθένος, αναρωτιόταν ο διάβολος. Σίδε
θα του κάνεις ένα τραύμα, αλλά θα είναι επιπόλαιο. Σου λέει, θα τηρήσεις αυτού πτέρνα, επιπόλαιο, τραύμα. Δεν μπορούν λοιπόν να εξαπατήσουν την Θεοτόκον. Γιατί αυτή η Παρθένος δεν είναι τώρα η Εύα, αλλά η νέα Παρθένος, η καινούρια Εύα, είναι η Θεοτόκος. Και τούτο γιατί η Θεοτόκος ήταν πάντοτε στην άσκηση και στην αγιότητα. Επικαλούμενη λοιπόν εκείνη που είναι αληθινό και ασάλευτο αμυντήριον κατά των δαιμόνων και νικώντες τις αποτείνομαι. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων. Ακόμη την προσφωνούμε και της λέγουμε, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Δηλαδή η χαίρεση που είσαι, το κλειδί με το οποίο ανοίγονται οι θύρες του παραδείσου. Λέγει ένα ωραίο τροπάριο ότι ο ληστής που είπε «Μνήστητή μου Κύριε» έβαλε στην θύρα του παραδείσου το κλειδί της μετανοίας αλλά και της πίστεως. Ξέρετε, η πίστη του ληστού ήταν, είναι και θα είναι ανωτέρα και του Πέτρου και του Παύλου και όλων των Αποστόλων και όσοι ποτέ ζήσουν μέσα στην ιστορία. Διότι σε εκείνον που δηλώνει πίστην ο ληστής, πεθαίνει μαζί με τον ίδιον. Πεθαίνει ο Ιησούς όπως θα πεθάνει και ο ληστής. Και του λέγει να με θυμηθείς στη βασιλεία σου. Πώς όλιστα είδες τον Ιησούν. Σας είπα, μεγαλύτερη πίστη από τον ληστήν ούτε θα υπάρξει ποτέ. Έτσι λοιπόν λένε ότι ο ληστής έβαλε το κλειδί στην πόρτα του παραδείσου όταν του είπε ο ίδιος ο Κύριος, σε βεβαιώνω, αμήν αμήν λέγωσε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πώς τώρα η Θεοτόκος είναι το κλειδί του παραδείσου, που λέει ο Ιερός Ημνογράφος, τον παράδεισο φυσικά άνοιξε ο Χριστός με την κάθοδό του εις τον Άδη. Ο Άδης ήταν ο τόπος, τη λέξη τόπος τη βάζω εντός εισαγωγικών, ο τόπος των ψυχών. Φυσικά δεν ήταν τόπος ευχάριστος. Ο Χριστός κατέβη στον Άδη και ως ανθρωπίνη ψυχή, ηνωμένη όμως με τον Θεό Λόγον. Εις το σώμα έμεινε ηνωμένος ο Θεός Λόγος ως πανταχού παρών εις τον τάφον. Όταν ο Χριστός αναισθήθη, επήρε μαζί του όλους τους δικαίους που βρήκε εκεί. Όπως και τον Ιωάννη τον Βαπτιστήν, και εκείνος πήγε εκεί εις τον Άδη. Αυτοί συγκεντρωθέντες με την παρουσία του Χριστού απετέλεσαν τον παράδεισο. Δηλαδή τόπων φωτεινών και μακάριων, χωρίς ακόμη το σώμα. Το σώμα θα δοθεί κατά την κοινή των πάντων Ανάσταση. Πάντοτε όμως ως ψυχές που περιμένουν την κοινή Ανάσταση θα μένουν εκεί, αλλά μέσα σε φως, το άκτιστο φως του Θεού. Όλα αυτά έγιναν γιατί? Γιατί ο Χριστός κατήλθε στον Άδη. Ο Χριστός που έλαβε την ανθρωπίνη του φύση. Από πού την πήρε την ανθρωπίνη του φύση? Από την Θεοτόκον. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι, απετέλεσε πραγματικά το κλειδί, γιατί θέμα σαρκός ήταν. Το κλειδί που ανοίχθηκε ο παράδεισος. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, που είναι η φύση του σώματος της Θεοτόκου. Αγαπητοί, όταν η Εκκλησία λέγει στην Θεοτόκον την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, κάποτε είχα εγώ ένα προσωπικό διάλογο, ήμουνα έφηβος με κάποιο πρόσωπο πορτεστάντικο, ότι λέμε την πάσαν ελπίδα μου, γιατί η πάσα ελπίση είναι εις τον Χριστόν, αντέτεινε αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι όμως υπερβολή αλλά μία πραγματικότητα, ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη που είναι το κλειδί που ανοίγει τον παράδεισο. Μιλισμονούμε παν ότι
κατηγορείται εις τον Χριστόν, δηλαδή αναφέρεται εις τον Χριστόν, όπως μας λέγουν οι πατέρες, κατηγορείται και εις την Θεοτόκον, δηλαδή αναφέρεται και εις την Θεοτόκον. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεώρηση του πράγματος, όπως μας πληροφορούν, ξαναλέγω, οι πατέρες. Αλλά τίθεται το ερώτημα, η δική μας στάση, ποια είναι απέναντι στην Θεοτόκον, την τιμάμε επαξίως, την αγαπάμε, δεχόμεθα τον Υιόν της χωρίς αιρετικές φλιαρίες. Αν λοιπόν τιμάμε σωστά την Κυρία Θεοτόκον που τιμά ο ουρανός και τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν, τότε είμεθα στο δρόμο της σωτηρίας μας. Ας το ευχηθούμε και ας το φροντίσουμε, αγαπητοί μου. Αμήν.